Γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς αποθηκεύουμε ένα συνημμένο αρχείο από το Gmail και πώς μετά αυτό το αρχείο μπορούμε να το μεταφέρουμε στον φάκελό μας. Αρχικά έχουμε ανοίξει εδώ πέρα ένα email το οποίο έχει συνημμένο ένα αρχείο και συγκεκριμένα μια φωτογραφία. Πηγαίνοντας στο δίκτυο του ποντικού πάνω στη φωτογραφία, εκτός του φαίνεται το όνομα και το μέγεθος της φωτογραφίας, έχει και δύο σύμβολα. Εμείς θα κάνουμε κλικ στο σύμβολο που μοιάζει με ένα βέλος που δείχνει προς τα κάτω, που σημαίνει αποθήκευση. Εάν έχουμε ανοίξει το Chrome, τότε το αρχείο αποθηκεύεται κατευθείαν στον φάκελο στοιχεία λήψης ή αλλιώς downloads και φαίνεται ότι έχει αποθηκευθεί από αυτήν εδώ την ένδειξη εδώ κάτω που λέει ξανά το όνομα του αρχείου. Οπότε, κλείνουμε το Chrome και ανοίγουμε έναν οποιονδήποτε φάκελο και εδώ στα αριστερά ψάχνουμε να βρούμε τον φάκελο στοιχεία λήψης. Εάν δεν φαίνεται, μπορούμε να μετακινήσουμε και την μπάρα κύλησης και τον βρίσκουμε και πιο χαμηλά. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν έχει ένα σύμβολο που δείχνει πάλι ένα βέλος που δείχνει προς τα κάτω. Κάνοντας λοιπόν κλικ σε αυτό το φάκελο, φαίνονται τα αρχεία που έχουμε λάβει γενικώς από το ίντερνετ. Συνήθως είναι ταξινομημένα με χρονολογική σειρά, οπότε το πιο πάνω είναι το αρχείο που αποθηκεύσαμε πριν από λίγο. Τώρα, εμείς δεν θέλουμε το παράθυρο να είναι μέγιστο, οπότε θα κάνουμε ένα κλικ ώστε να επανέλθει σε μικρότερο μέγεθος και κρατώντας το κλικ πατημένο, σύρουμε το αρχείο και το τοποθετούμε στην επιφάνεια εργασίας. Κλείνουμε τον φάκελο και από εκεί και ύστερα μπορούμε το αρχείο που έχουμε στην επιφάνεια εργασίας να το βάλουμε στον φάκελό μας. Ευχαριστώ.